Το 1972 ένας από τους πιο διάσημους και ταλαντούχους στιχουργούς της Ιταλίας, ο γεννημένος το 1936 Τζούλιο Ραπέτι Μογκόλ, γνωστός ως Μογκόλ, θα γράψει τους στίχους για το τραγούδι «Η Τζαρντίνι Ντι Μάρτζο», «Η Κήπη του Μαρτίου» στα ελληνικά, που θα μελοποιήσει και θα τραγουδήσει ως στενός του συνεργάτης Λούτσιο Μπατίστη. Το κείμενο το οποίο δημιουργεί ο Μογκόλ έχει αυτοβιογραφικά στοιχεία, μιλά για τα χρόνια της παιδικής του ηλικίας στην περίοδο μετά τον πόλεμο, για τη φτώχεια, την οικογένειά του, τις δικές του υπαρξιακές δυσκολίες. Πρόκειται για μια μάλλον μελαγχολική ιστορία από αυτές που πλεονάζουν στη ζωή, μια κατάσταση ζωής που αφορά την απώλεια και την απουσία. Οι κήποι του Μαρτίου υπενήσονται μια επικείμενη απώλεια, αποτέλεσμα ενός χωρισμού ή ενός προβλήματος υγείας. Η ποιητική γλώσσα του Μπατίστη είναι υπαινικτική, αφήνει το μυαλό του ακροατή να ταξιδέψει, να υποψιαστεί ή να ταυτιστεί μέσα από υποθέσεις. Μιλάει για τα σαράκια που βασανίζουν το μυαλό, για σκέψεις, αμφιβολίες, ανησυχίες και πιθανόν μνήμες που δεν αφήνουν την ανθρώπινη ψυχή να ησυχάσει. Αναφέρεται σε μια γυναίκα που στέκεται πλάι στον αφηγητή σε ώρες δύσκολες, μιαν αρτίστα ωστόσο του χθες, μια γυναίκα με πιθανά λάθη, με επιπολαιότητες ίσως, που δεν μπορεί να παρέχει την αναγκαία βεβαιότητα στην ταραγμένη ζωή του άνδρα που μιλάει. Αλλά εκείνος έχει στην ψυχή του, στο βάθος της ψυχής του, απέραντους ουρανούς και απέραντη αγάπη, και ύστερα ακόμη περισσότερη αγάπη, αγάπη για εκείνη, ποτάμια γαλάζια, λόφους και λιβάδια, όπου τρέχουν γλυκύτατες οι δικές του μελαγχολίες. Αντίξωγη λοιπόν και εχθρική η πραγματικότητα, τα αισθήματα μιας μεγάλης αγάπης να παραμένουν ισχυρά, αλλά και το κουράγιο από τη φθορά, από την αρρώστια να λιγοστεύει. Τι το ιδιαίτερο έχουν στη ζωή οι κήποι του Μαρτίου? Μάλλον τότε εκεί φυτρώνουν και ανθίζουν τα πρώτα λουλούδια μιας διστακτικής άνοιξης. Η πρώτη ελπίδα για το άνοιγμα του καιρού, της ψυχής και των ανθρώπων, ό,τι τέλος πάντων μπορεί να σημαίνει ετυμολογικά και σημασιολογικά αυτή η άνοιξη. Λουλούδια μέσα στη δύσκολη χειμωνιάτικη γη, σύμβολα προσδοκίας και αναγέννησης. Επιμελή παρουσίαση Κωνσταντίνος Καρεμφίλης. Ο Μάρτιος, ένας αμφίθυμος και διχασμένος ανάμεσα στο χειμώνα και το καλοκαίρι μήνας, ένας μήνας με τα τερτύπια και τις παλιμβουλίες του, μια με τα παράλογα κρύα του ως Μάρτης Γδάτης και μια με τον καυτό του ήλιο που μπορεί να αναψοκοκκινήσει το δέρμα των ανθρώπων, εξού και η ασπροκόκκινη εκείνη κλωστή στα χεράκια των παιδιών. Carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti. Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero coi fiori non ancora appassiti. All'uscita di scuola i ragazzi vendevano i libri. Io restavo a guardarli cercando il coraggio per imitarli. Poi sconfitto tornavo a giocare con la mente i suoi tarli. E la sera al telefono tu mi chiedevi. Dentro me
giardini di marzo si vestono di nuovi colori e le giovani donne in quel mese vivono nuovi amori. Camminavi al mio fianco, ad un tratto dicesti tu muori. Se mi aiuti son certa che io ne verrò fuori. Ma non una parola chiarì i miei pensieri. Continuai a camminare lasciandoti attrice di ieri. Che anno è? Che giorno è? Questa è il tempo di vivere con te. Le mie mani, come vedi, non tremano più e ho nell'anima, in fondo all'anima c'è l'immensi e immenso amore. E poi ancora, ancora amore, amor per te. Fiumi azzurri e colline e praterie dove corrono dolcissime le mie malinconie. L'universo trova spazio dentro me, ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è. Thank you.